Σε ιδιωτικό ιατρικό κέντρο των Αθηνών μεταφέρθηκε ο 20χρονος Άγγλος τουρίστας που χθες το πρωί έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο ξενοδοχείου στη Σκιάθου και υπέστη σοβαρά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη. Στο νοσοκομείο του Βόλου, που διακομίστηκε αρχικά το περιστατικό, δεν υπήρχαν υλικά σπονδυλοδεσίας. Ευτυχώς για τον τραυματία είχε ιδιωτική ασφάλιση και μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Ήρθε ένας νέος άνδρας από τη Σκιάθο, ο οποίος ήθελε άμεση σπονδυλοδεσία. Εγώ εδώ και 8 μήνες, 10 μήνες έχω κάνει έτοιμα για να έχουμε για έκτακτες τέτοιες καταστάσεις, για κατάγματα σπονδυλική στήλη, να έχουμε σετ σπονδυλοδεσίας. Δυστυχώς δεν υπήρχε, γιατί το αίτημα αυτό είναι στις καλένδες και πολλά άλλα αιτήματα. Υπάρχουν προβλήματα τέτοια που πραγματικά είναι σοβαρά και κυρίως όταν πρόκειται για έκτακτα περιστατικά δείχνουν την ανεπάρκεια που είναι μεγάλη. Ο άνθρωπος αυτός τώρα πώς αυτός διακομίστηκε στην Αθήνα, έχει ιδιωτική ασφάλεια, ξένος Άγγλος νομίζω. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς χρειαζόμαστε και κάποια υλικά τα οποία τα έχουμε σε επίγουσα βάση και δυστυχώς μας δημιουργούν προβλήματα. Δεν μπορούμε να τα έχουμε. Αν δεν είχε αυτή την εναλλακτική, ναι, τι θα έκανε? Δυστυχώς, άμα δεν είχε αυτή την εναλλακτική, θα είχε το πρόβλημά του, δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Και εδώ μιλάμε για κινητικά προβλήματα, τα οποία γίνονται και μόνιμα όταν έχεις κακό σε σπονδυλική στήλη. Ανάλογο περιστατικό, πριν στο ξεκίνημα της θητείας της διοίκησης, βέβαια δίχως να κευθύνει η διοίκηση, πάλι δεν είχαμε τέτοια αναλώσιμα. Δυστυχώς έχουμε μπλοκάρισμα και ίσως και προσωπικά και λόγω της συνδικαλιστικής δράσης, να είναι μεγαλύτερο. Έχουμε μπλοκάρισμα σε κάποια υλικά και αυτό είναι επικίνδυνο.